Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, η χώρα παρουσιάζει μια τεράστια απώλεια σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς τα καλύτερα μυαλά αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Ωστόσο, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη κέντρο για χαρισματικούς νέους. Το κέντρο, που θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου Ανατόλια, θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά και στόχος του είναι να εκπαιδευτούν και να αναδείξουν το ταλέντο τους 100 έως 150 νέοι 13 έως 16 ετών. Πέρασαν από έλεγχο διάφορα σχολεία, εξετάστηκαν διάφοροι παράγοντες, η αποστολή των σχολείων, η δυνατότητά τους να προσφέρουν αυτό το πρόγραμμα και τελικώς είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι και είναι τιμή για μας να έχει επιλογή το Ανατόλια σαν το σχολείο το οποίο θα το εφαρμόσει και θα υλοποιήσει αυτό το κέντρο για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα δεν αντικαθιστά το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ζητάει από τα παιδιά να αφιερώσουν χρόνο συνήθως το καλοκαίρι, 3-4 εβδομάδες, αλλά και μέσα στο χρόνο, κάποια Σαββατοκύριακα, κάποιες ημέρες, κάποια ειδικά προγράμματα, και όμως online και μέσω του διαδικτύου, οπότε, έτσι σταδιακά, ώστε να εμπλακούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα τους δώσουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, τις δεξιότητές τους, θα τους δώσουν μια νέα ευκαιρία στην εκπαίδευση. Well, we were approached by the Niarchos Foundation last year, and they felt that in such a time of economic crisis in Greece, it was important to give people hope. It was important to show the most talented young people in Greece that Greece was going to invest in them and in their future to prevent brain drain. And they turned to us because they thought that the combination of the smart young people in Greece, talented professionals within Greece, and a program like the Center for Talented Youth, we could help launch something that would accomplish those two main goals. Ήδη 10 παιδιά έχουν σταλεί στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins για να βιώσουν την εμπειρία. Πάντως οι νέοι που θα επιλεγούν για να φοιτήσουν στο κέντρο δεν χρειάζεται απαραίτητος να είναι άριστοι μαθητές. Ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να προσελκύσουμε παιδιά και από το πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδος. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες σε όλα αυτά τα παιδιά. Αυτός είναι και ο στόχος και του Ιδρύματος Νιάρχος που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Και τα παιδιά αυτά θα επιλέγονται με κάποιους τύπους εξετάσεων που έχουν αναπτυχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πρότυπα τεστ, θα ονομάσουμε αυτά. Και επίσης θα υπάρχει και μια συνέντευξη, καθώς και ένας τρόπος να μετρήσουμε πόσο τα παιδιά αυτά έχουν εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα στις ηλικίες, φυσικά που αυτό είναι απαραίτητο. Ναι, και πρέπει να είναι άριστοι μαθητές, απαραίτητος ή. Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όταν λέμε παιδιά τα οποία έχουν ένα ταλέντο, ένα χάρισμα, αυτοί μπορεί να είναι φυσικά άριστοι μαθητές, που να έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο σχολείο. Μπορεί να είμαστε και παιδιά τα οποία έχουν αυτό το ταλέντο, αυτό το χάρισμα, αλλά δεν μπορούν να προσαρμοστούν και πάρα πολύ καλά στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως ξέρετε, είναι και λιγάκι έτσι ένα σύστημα το οποίο. Θα λέγανε λίγο αυστηρό σύστημα. What we do is we will look at students who are in the top 5% of their age group on any of a range of standardized testing, and then we will give them an above grade level test. So in the US, what that might mean is that a student who is 12 or 13 years old would take a test that was typically designed for a university admissions test. Mm-hmm. And then those students who score at a certain level are eligible to come to our programs. The idea is that for students who are at the top of an in-grade level test, all that's showing is that the test is not challenging enough to differentiate one student from the other. And if you give them something a little more challenging, you will see that some students are well matched mm-hmm. by their current academic setting, but some students could do much more. Το κέντρο στην Αμερική λειτουργεί και αναδεικνύει ταλέντα από το 1979. Μερικοί από τους μαθητές που φίτησαν σε αυτό ήταν ο ιδρυτής του Facebook, ο συνιδρυτής της Google, η Lady Gaga, αλλά και πρόσφατα ο Jack Andraka, ο οποίος στα 15 του έγινε παγκοσμίως γνωστός ανακαλύπτοντας τεστ για τη διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος. You know, Jack is but one. I mean, certainly the founder of Facebook, the co-founder of Google, also attended CTY. Probably another person you've heard of, Lady Gaga, was a CTY student. To me, the idea, though, of a program like CTY, certainly you will have some of these students who go on to do remarkable things. But the idea, really, for me, the core idea is that you have all of these students challenged, all of these students developing habits of lifelong learning, and maximizing their potential. Ο στόχος είναι να δώσουμε στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτοποριακό, να μπορέσουν να καλλιεργήσουν το χάρισμα, το ταλέντο το οποίο έχουν, την έφεση την οποία έχουν σε κάτι. Τα παιδιά αυτά συνήθως, όπως έχουμε δει ιστορικά από τα προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προχωρούν και πραγματικά αποδεικνύουν
το ότι έχουν αυτή την έφεση, αυτό το ταλέντο, αυτό το χάρισμα, είτε με το να κάνουν κάτι πρωτοποριακό στη δουλειά τους, είτε να προσφέρουν με διαφορετικούς τρόπους στην κοινωνία. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι ένας νεαρός 16 ετών, όπως θα έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, ο οποίος ανακάλυψε ένα τεστ για τη διάγνωση του καρκίνου. Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα του κέντρου στη Θεσσαλονίκη θα χρησιμοποιούν ως γλώσσα την αγγλική, ενώ στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να παρακολουθούν το πρόγραμμα παιδιά από 5 ετών.